Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ, Mr. Blog, Missy και Nick Taylor. Φυσικά, σε άλλο ένα επεισόδιο εδώ από την ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, όπως αθλητισμός, μόδα, βίντεο κλιπ, μουσική. Εδώ τα παιδιά έχουν ετοιμάσει τα καλύτερα πράγματα. Τα καλύτερα βίντεο, όλα εδώ, τα καλύτερα νέα, ό,τι πρέπει να μάθετε. Και βέβαια όλα για το στοίχημα. Τα πάντα για τους αγώνες στοίχηματος. Έτσι, μείνε εδώ λοιπόν την επόμενη μισή ώρα για να μάθεις ποιοι αγώνες παίζονται live, πότε πρέπει να πας στο πρακτορείο και πώς διασκεδάζεις φυσικά. Για να είμαστε πάντα ενημερωμένοι. Έτσι. Πάλι εδώ, Mr. Blog, Mrs. Sick και Nick Taylor. Και πάμε να δούμε ένα θέμα γροθιά στο κατεστημένο. Η Σελένα Γκόμες έκανα τον Justin Bieber να κλάψει. Τι έτσι λες, είπε. Ναι, είναι το πρώην κορίτσι του Justin Bieber. Όπως έλεγε και το τραγούδι του Olympians, Σελένα, το κορίτσι του Bieber. Το είπες τελικά θάσκαγες. Το είπα θάσκαγα αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, χωρίσανε. Νίκο, υπομονή. Χωρίσανε λοιπόν και είπε στο show του David Letterman, ένα από τα πιο διάσημα talk show της Αμερικής, ότι έκανα, λέει, τον Justin Bieber μια φορά να κλάψει από τα νεύρα του. Έτσι τι είναι, Νίκο. Τι του έκανε, του πήρε το αυτοκινητάκι. Και του την είπε πάρα πολύ άσχημα. Του την είπε πάρα πολύ άσχημα. Έτσι είναι, από μικρές το κουρμπέτι, Νίκο. Από μικρές μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Έτσι, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω όπως κάθε φορά να κάνουμε λίγο το καθιερωμένο tour, το αθλητικό tour που γίνεται εδώ από την ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα φυσικά. Και έχω εδώ, έχω μπει στο www.opap.gr. Έχω πάρα πολλούς αγώνες. Ο πιο σημαντικός βέβαια είναι την Παρασκευή, τώρα 22, σήμερα δηλαδή. Έχουμε Βοσνία-Ερζεγοβίνη με Ελλάδα, στον οποίο μπορούμε να στοιχηματίσουμε και να παίξουμε πρώτο σκόρερ, λεπτό που θα μπει το πρώτο γκολ και σύνολο κόρνερ. Ο συγκεκριμένος αγώνας παίζεται και live. Που σημαίνει, το live τι σημαίνει, πάρα που πάμε παιδιά. Θα πάμε στο πρακτορείο να ράξουμε, να δούμε τον αγώνα μας και να ποντάρουμε. Να διασκεδάσουμε. Βέβαια. Έτσι, και εκτός από αυτό, έχω και λίγο μπασκετάκι. Έτσι, άμα δεν είσαι και πολύ φαν του ποδοσφαίρου, που όλοι θα κάτσουμε να δούμε την εθνική, θα πάμε να δούμε λίγο χλάτσωμα. Έχω τρομερό αγώνα εδώ πέρα. Έχουμε Ολυμπιακό με Μακάμπι Τελ Αβίβ, που μπορεί να παίξει επίσης διαφορά πόντων ημίχρονο τελικό και top scorer. Έτσι, για να, περάσουμε, πάρα πολύ έτσι για να κάνουμε μια εισαγωγή στο αθλητικό Σαββατοκύριακο με αθλητισμό. Έχω μια απορία. Βεβαίως. Το χλάτσωμα τι είναι αυτό, το χλάτσωμα είναι όταν πετάει τριμποντάκι και κάνει το διχτάκι που κάνει χλάτσι. Το πάσα χλούπα που λέμε. Ναι. Χωρίς να βρει στεφάνι. Μα είσαι πολύ μπροστά. Επίσης, επίσης χλάτσωμα είναι και άλλο ένα που θα σου πω μόλις τελειώσει η εκπομπή. Στο PlayStation. Κατάλαβα περίπου τι είναι, αλλά τέλος πάντων εγώ θα σας πω τώρα. Έχει βιντεοκλιπάρα. Έχω καινούριο βιντεοκλιπ, όλο καινούριο, Justin Timberlake, ο οποίο παιδιά. Μας αποδεικνύει πόσο ευαίσθητος είναι αυτό το παλικάρι. Θέλω να σας πω ότι έκανε ένα βίντεο κλιπ για τη γιαγιά του και για τον παππού του. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ο παππούς του μόλις έτσι πριν λίγο καιρό μας άφησε. Μας άφησε, είναι τόπο χλωερό πλέον. Στείλω μήνυμα για συλληπιτήρια. Ναι, στον Άγιο Πέτρο. Λοιπόν, και αποφάσισα να κάνω ένα πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό βίντεο κλιπ στη μνήμη του παππού του Βίλιαμ. Πάμε να το δούμε. Και έχει και πολύ ωραίο φινάλι. Έρχομαι να το δω κι εγώ, ε. You reflect in this heart of mine. If you ever feel Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην εκπομπάρα μας και θέλω να σας πω ότι έτσι όπως καθόμουν και κοίταζα στη σελίδα μας το MAD, είδα μια τρομερή έτσι, είδηση, κόλλα ναι. Θέλω να σας πω, και είχα μια σκορδοκαήλα για το πώς θα μπουν το παιδί του Σοκάνι West και η Kim Kardashian. Πώς λέτε θα το ονομάσουν, Μίτσο. Αφροδίτη. Όχι. Αφροξυλάνθη. Όχι. Βαγγελίτσα. Βαγγελίτσα. Όχι. Λοιπόν, όχι, πράγματι δεν θα το πούνε Βαγγελίτσα. Θα το πούνε παιδιά το παιδί του North. North. Ναι, για να λέγεται Northwest. Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι άνεμος. Ναι, από βορειοδυτικά. Κοίταξε, είναι πρωτότυπο, ορθά το σκέφτηκαν. Ναι. Νομίζω. Είναι πρωτότυπο να σε λένε, πώς σε λένε, Northwest.
Northwest, εντάξει. Βορειοδυτικό. Πώς σε λένε, βορειοδυτικό West. Βορειοδυτικός, εσύ. Και θα παντρευτεί τη Southeast. Τη Southeast. Ωραία. Και θα σκορπίσουν 4 σημεία του ορίζοντα μετά. Πάντως, γενικά είχαν κόλλημα οι Καρντάσιαν. Θέλανε να βγάζουν πάντα το παιδί, ξέρω εγώ, τη οικογένεια με κάπα. Το όνομα να άρχιζε από κάπα. Τώρα από ό,τι φαίνεται ξεφεύγουν. Μπράβο. Γιατί από κάπα, πρώτη φορά το ακούω. Από το Καρντάσιαν. Ξέρω εγώ. Από κάπα έχω και ένα κινέζικο κύπελο. Το οποίο, παιδιά, πωλήθηκε, είναι 1000 ετών και πωλήθηκε 2,22 εκατομμύρια. Δολάρια. Να μην το ξέραμε. Ένα κινέζικο κύπελο ηλικίας 1000 ετών, το οποίο αγοράστηκε έναντι ολίγων δολαρίων σε ένα παζάρι με προσωπικά αντικείμενα ιδιώτη στη Νέα Υόρκη, βγήκε στο σφυρί την Τρίτη και πουλήθηκε έναντι 2,22 εκατομμυρίων δολαρίων. Πραγματικά, άμα το δείξει εδώ με ρούλα, είναι σαν τον μπολ από το cornflakes. Τέτοια φάση. Ένα μπολ δηλαδή. Ναι, ένα μπολ cornflakes τύπου. Και αυτό πουλήθηκε 2,22 εκατομμύρια. Το ξέρει. Βέβαια, μεγάλη προσπάθεια πρέπει να κάνει και η Κίνα για να προκριθεί στο Μουντιάλ. Γιατί έχουμε προκριματικά Μουντιάλ που, όπως παίζει και η Ελλάδα, έχουμε πάρα πολλούς αγώνες. Θα μπω λίγο www.pap.gr να σας πω τι αγώνες έχω για την Παρασκευή. Έχω Κροατία με Σερβία, ντέρμπι. Μάλιστα. Νορβηγία, Αλβανία, Τσεχία, Δανία και Ουγγαρία, Ρουμανία. Επίσης, θέλω να σας πω ότι τη Δευτέρα, που είναι του Ευαγγελισμού και έχουμε και την παρέλαση, 25 Μαρτίου, Εθνική Εορτή και όλα αυτά, τα πρακτορία θα είναι κλειστά. Είναι υπενθύμηση. Μην πάτε τη Δευτέρα και πρέπει να παίξετε στοίχημα. Όποτε μπορείτε από τώρα που ήταν καθαρά Δευτέρα. Μπράβο. Και ήταν κλειστό. Ήταν κλειστό. Στεναχώρια, το ξέρω. Γιατί το αγαπάμε. Το αγαπάμε. Θα την κάνουμε τη στάση στο πρακτορείο καθημερινά. Βέβαια, βέβαια. Αλλά θα πάμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα δεν μπορούμε να πάμε. Να ξεκουραστούν και οι πράκτορες λίγο. Σωστά. Βαγγέλη, τι έχεις να μας δείξεις. Έχω τώρα έχει αρχίσει η άνοιξη τώρα. Είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης και έχει έρθει η άνοιξη έτσι και μας πιάνει λίγο το καλοκαίρι και τέτοια. Και πάμε να δούμε από τι Χαβάη κάτι φοβερές βουτιές. Αλλά ξέρεις, έχουν αρχίσει αυτοί εκεί πέρα καλοκαίρι και τέτοια. Από τώρα να δούμε το βιντεάκι από τη Χαβάη με φοβερές βουτιές σε φοβερά μέρη. Εκεί ρε παιδιά να πάμε διακοπές. Σε πάω εκεί. Α, σούπερ. Και θα μείνετε εκεί γιατί θα έχετε λεφτά να γυρίσετε. Πάει μόνο, stop. Είναι επικίνδυνο αυτό πάντως που φτάσουμε από τόσο ψηλά, δεν είναι. Πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Επιστρέψαμε εδώ στο Mr. Block, Miss C και Nick Taylor και έχουμε να σας πούμε μια είδηση πολύ σημαντική. Ο James Bond, παιδιά, συνεχίζεται. Θα επιστρέψει εντός 3 ετών. Το κινηματογραφικό στούντιο MGM ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα κυκλοφορήσει την επόμενη ταινία James Bond εντός των επόμενων 3 ετών και ελπίζει να ανακοινώσει σύντομα το όνομα του σκηνοθέτη ύστερα από την απόφαση του Sam Mendes να μην σκηνοθετήσει και την επόμενη. Δεν θέλει ο Sam. Άραξε, έκανε ένα δισεκατομμύριο δολάρια εισιτήρια. Έτσι. Σου λέει εδώ πέρα, ράζω εγώ. Ένα ζωάρα. Ο Daniel Craig έχει υπογράψει ήδη για άλλες 2 ταινίες. Δηλαδή όχι μόνο για το επόμενο James Bond αλλά και για το μεθεπόμενο James Bond. Εμένα αυτός δεν μου αρέσει. Την έχει κάνει. Δεν σ' αρέσει James Bond. Όχι, καθόλου. Το θεωρώ το χειρότερο James Bond ever. Δεν πειράζει. Δεν μ' αρέσει. Ωραία. Το θέμα είναι... Να σε πω αλλού σινεμά, δηλαδή, σε άλλη ταινία. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Το θέμα είναι ένα, παιδιά. Εγώ έχω άλλη στεναχώρια. Τη Δευτέρα δεν μπορούμε να παίξουμε στοίχημα. Είναι του Ευαγγελισμού. Δεν μπορούμε να πάμε στο πρακτορείο. Να μην ξεκουράσουν, ρε Ευαγγέλη. Σιγά πρέπει να παρελάσουν. Να πάνε να δουν την παρέλαση και να γυρίσουν. Παρελάσει το παιδί του, ρε Νίκο, να μην πάνε να το δουν. Την άλλη εβδομάδα τι αγώνες έχουμε για να πάμε έτσι να διασκεδάσουμε. Θα μπει στο www.pap.gr να μου δείξει. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, www.pap και το πάμε στοίχημα. Έχουμε το Σάββατο. Το Σαββατό βράδυ για το NBA San Antonio Spurs Utah Jazz, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι και νωρίτερα την ίδια μέρα το Σαββάτο για το ελληνικό πρωτάθλημα Καβάλα με Καό Δράμας και βέβαια Κυριακή, δεν θα τα αφήσουμε έτσι, Κυριακή για το ισπανικό πρωτάθλημα Super Derby Σαραγώσα Real Madrid. Πάρα πολύ ωραία. Μιας που είπες Νίκα εσύ για τη Δευτέρα, έχω να σου πω ότι έχουμε NBA, Oklahoma City Thunder με Portland Trail Blazers, λοιπόν όλα αυτά τη Δευτέρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα επίσης Δευτέρα έχουμε Άρη Ολυμπιακό.
Έτσι. Και μετά, ξημερώματα Τρίτης, NBA πάλι, έχουμε την Golden State Warrior εναντίον Los Angeles Lakers. Τέλεια, ματσάρες, ωραία μάτς για να διασκεδάσεις και φυσικά μπορεί να παίξεις και μπασκετάκι. Και εκτός από ελληνικό μπάσκετ, έχεις δυνατότητα να παίξεις και NBA. Και τώρα γίνονται, μπαίνουν σιγά σιγά σε ροή play-off, οπότε θα δίνουν όλα οι ομάδες. Προχθές είχε και Miami Wizard, έγινε χαμός. Τώρα, είναι, χαμός. Τώρα, είναι το ωραίο, τώρα γίνεται ωραίο. Τώρα γίνεται ωραίο θέαμα, γιατί τα δίνουν όλοι οι παίκτες και ο Παπ και το πάμε στοίχημα μας δίνει τη δυνατότητα να τα ζούμε όλα αυτά. Φεύγουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Εμείς εσύ και Nick Taylor, ακόμα μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Τελειώσαμε και σήμερα λοιπόν και ελπίζω να πάτε τα παιδιά να διασκεδάσετε έτσι, αυτό το τρίμερο που ακολουθεί. Τρίμερο ακολουθεί, με αυτά και με αυτά, με εκείνα και με τα άλλα. Θα περάσουμε ωραία, βρε μέρη μου, και εσύ θα περάσεις ωραία και τα παιδιά θα περάσουν ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πολύ πρόβλημα. Αυτή την μπάσα που θα ρίξω τώρα, έτσι το Βαγγέλη και την παραποφεύγει. Φεύγουμε.